Καλημέρα. Εδώ είμαστε, Τρίτη 14 Ιανουαρίου, στην αθλητική μας ενημέρωση. Μέχρι τις 12 περίπου, η Κατερίνα Νινιού εδώ στην κάμερα και στα μικρόφωνα. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε και χρυσή μπάλα, πω θα πάμε εκεί, θυμίζει Hollywood. Αν και εμένα όλη αυτή η ψηφοφορία και όλο αυτό το θέμα μου θυμίζει λίγο Eurovision. Ξέρετε, ο καθένας ψηφίζει το δικό του, ο καθένας ψηφίζει αυτόν που δεν θα έχει πρόβλημα στο να βγει. Κάπως έτσι, τελικά ο Ριμπερί δεν τα κατάφερε. Ο Ρονάλντο, φυσικά έχετε νομίζω ενημερωθεί όλοι, ο Ρονάλντο πήρε τη χρυσή μπάλα, Κριστιάνο Ρονάλντο, θα τα δούμε όλα, θα δούμε και παρασκήνια, θα δούμε και το φιλί του με τη γυναίκα του. Όλα αυτά, πρώτα απ' όλα όμως, πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με τον χορηγό μας, ο ΠΑΠ. Ο ΠΑΠ έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για το τι έχει γίνει στον αθλητισμό σαν σήμερα, κάποια άλλα χρόνια πριν. 14 Ιανουαρίου λοιπόν, σαν σήμερα στον αθλητισμό. Για πάμε να δούμε. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που γίνεται στο Ρίο, η Corinthians νικά στα πέναλτι 4-3 τη Βάσκο ντα Γκάμα. Partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Η Σέντρα και 1-0 από τον Αναστόπουλο στο 1ο λεπτό. Στο 8ο λεπτό προσέμετρο. Σε αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Ελλάδα νικά την Κύπρο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με 3-1. Σκόρερ της Εθνικής, η Αναστόπουλος στο 54ο και 66ο λεπτό και Μπονόβας στο 63ο. Για τους Κύπριους είχε ισοφαρίσει ο Σάβας. Κόβει ο μισός, Γιαγκουδάκης, κερδίζει φάουλ από μαρκάρισμα του Μπονόβα. Έχει σφυριχτεί, όχι. Γκολ είναι. Είναι γκολ του Αναστόπουλου. Βρίσκεται νεκρός στην πανιέρα του ο πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής Θέμης Δρίγας. Είχε χτυπήσει το κεφάλι από ζαλάδα εξαιτίας διαρροής φωταερίου. Είχε γεννηθεί στην Πάτρα το 45 και τον ονόμαζαν τρένο εξαιτίας της εκρηκτικότητάς του. Η καριέρα του στιγματίστηκε από την ομολογία του ότι στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο του 1973 πήρε χρήματα για να κερδίσει η ομάδα του από άλλο σύλλογο και η ΕΠΟ προχώρησε στην διαγραφή του από τα ποδοσφαιρικά Μητρώα. Γεννιέται ο Ισπανός θερματοφύλακας Βίκτορ Βαλντέζ, βασικός θερματοφύλακας της Μπαρτσελώνα, στην οποία πήγε το 1992 σε ηλικία 10 χρόνων. Από το 2002 εντάχθηκε στην επαγγελματική ομάδα. Με την ομάδα του έχει κερδίσει τα πάντα. Σε αυτή έχει ξεπεράσει τους 348 αγώνες πρωταθλήματος. Στην Εθνική Ισπανία έχει 10 συμμετοχές και άλλες 12 έχει παίξει στην Εθνική Καταλωνία. Πεθαίνει ο Βρετανός σπρίντερ Harold Abrams. Στην Ολυμπιάδα του 24 στο Παρίσι κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα. Στη συνέχεια έγινε δημοσιογράφος. Η προσπάθειά του να νικήσει ήταν η πηγή έμπνευσης για την ταινία «Οι δρόμοι της φωτιάς», με την οποία πήρε Όσκαρ μουσικής ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
είχε γεννηθεί στις 15 Δεκεμβρίου του 1899. Γεννιέται στην Άρτα ο Αντώνης Νικοπολίδης, πρωταθλητής Ευρώπης το 4 στην Πορτογαλία με την Εθνική Ελλάδος, έκανε μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε από την αναγέννηση Άρτας για να πάει το 89 στον Παναθηναϊκό. Για χρόνια ήταν στη σκιά του Γιώζεφ Βάντσικ. Το 4 πήγε στον Ολυμπιακό, όπου συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις μέχρι το 11, όταν κρέμασε τα γάτια του σε ηλικία 40 χρόνων. Στην Εθνική έχει 90 παρουσίες. Ο 59χρονος Sir Matt Busby συνταξιοδοτείται αφήνοντας την Manchester United μετά από 24 χρόνια. Ο Matt Busby είχε τραυματιστεί σοβαρά στο αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου. U 29. minutu Charlton je u trku sa 18 metara pogodio donji ugao. Η Manchester United για την πρώη μη τελική φάση του κυπέλου πρωταθλητριών νικά στο Old Trafford τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου με 2-1. Η ρεβάν στο Βελιγράδι στις 5 Φεβρουαρίου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 3-3, αλλά στην επιστροφή το αεροπλάνο έπεσε έξω από το Μόναχο. Μέλ Μονρόε, σύμβολο του σεξ για την εποχή της, παντρεύεται το θρύλο του baseball Joe DiMaggio στο δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο. Ο γάμος θα κρατήσει μόλις 9 μήνες. Γεννιέται ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Κώστας Ιωσηφίδης. Για 16 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο έπαιξε σε 397 αγώνες πρωταθλήματος και σημείωσε 16 γκολ. Μαζί του κέρδισε 2 πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελα, ενώ στην Εθνική έχει 51 παρουσίες και σημείωσε 2 γκολ. Από το 5 είναι γενικός αρχηγός στον ΠΑΟΚ. Ο πυγμάχος Αντώνης Χριστοφορίδης κατακτά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στα βαρέα βάρη. Σε αγώνα 15 γύρων νικά στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τον Μέλιο Μπετίνα. Την εποχή εκείνη ήταν 24 χρόνων και έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά παγκόσμιο τίτλο στην επαγγελματική πυγμαχία. Αποσύρθηκε από τα ρίγκ το Φεβρουάριο του 1947 μετά από 43 νίκες, οι 11 με νοκάουτ, 15 ήττες και 7 ισοπαλίες. Πέθανε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 85 σε ηλικία 67 χρόνων. Μετά θα σου πω ένα σάιτ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για πάμε να κάνουμε το πέρασμά μας από τις αθλητικές εφημερίδες, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, οι περισσότερες εφημερίδες φυσικά έχουν αφιερώσει τα πρωτοσέλιδά τους, δεν είχε και θέματα σήμερα, η αλήθεια είναι, στην χρυσή μπάλα. Και οι άντρες κλαίνε από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ο Ρονάλντο συγκινήθηκε που πήρε το. Και ήταν και πολύ ωραία ντυμένος ο Ρονάλντο. Αλλά αυτός ο Μέση, γιατί μας το κάνει αυτό? Πρέπει κάτι να κάνουμε με το στυλίστα του Μέση. Δεν μπορεί, γιατί και οι άνθρωποι και οι δύο, και ο Ρονάλντο και ο Μέση, εκεί στην ίδια χώρα ζουν. Τα ίδια περιοδικά νομίζω διαβάζουν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει αυτό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν ήταν ο νικητής της χρυσής μπάλας, πήρε το 27,99% των ψήφων έναντι 24,72%, αλλά θα τα δούμε μετά, θα δούμε και τα βίντεο. Πάμε να διαβάσουμε λίγα το γκολ, το πρώτο σέλιδο του γκολ.
Χρυσή Ρεβάνς είναι ο τίτλος ο μεγάλος. Δακρυσμένος και συνοδευόμενος από τον γιο του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε στα χέρια του τη χρυσή μπάλα για δεύτερη φορά μετά το 2008. Ο Πορτογάλος πήρε το 27,99% των ψήφων έναντι 24,72% του Μέση και 23,36% του Ριμπερί. Καλύτερος προπονητής φυσικά ο Χάινκες. Ρονάλντο, Ριμπερί και Μέση ψήφισε ο Σάντος. Κριστιάνο, Ριμπερί και Τουρέ ψήφισε ο Καραγκούνης. Έντονη συγκίνηση από τον Μπελέ. Μέσα σε εφημερίες μπορείτε να βρείτε και θα τα πούμε και εμείς μετά τι έχει ψηφίσει. Έχει αναλυτικά τι ψήφισε η κάθε ομάδα, τι ψήφισε ο κάθε προπονητής, τι ψήφισε ο κάθε παίκτης. Λοιπόν, άλλο σε άλλο χτύπημα εδώ στην Goal. Διαβάστε σήμερα στο Hat-Trick η αποκλειστική νοσοκόμα, λέει, του Ντάλμπερκ που χάζεψε τη Ριζούπολη. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ ωραία κοπέλα, η οποία φαίνεται ότι είναι η κοπέλα του Ντάλμπερκ και η οποία είναι Σουηδέζα, έτσι ψηλή, ξανθιά και όμορφη. Η διαφορά, λέει, πιο κάτω στις επαφές Παναθηναϊκού και Λαγού για ανανέωση. Θα τα πούμε μετά και με τον Γιώργο του Σπανουδάκη για τον Παναθηναϊκό. Η Καλονή νίκησε τον Άρη για το χτεσινό παιχνίδι που κλείσε την 19η αγωνιστική. Έτσι, η Καλονή νίκησε τον Άρη με 3-1 και οι κυτρινόμαυροι ελπίζουν πλέον μόνο σε θαύμα. Τον καταδικάζει το άρθρο 11, λέει, για τον Άρη. Μάγκες χαρακτήρισε τους παίκτες του ο Ματζουράκης. Παπαδόπουλος, όταν είσαι τελευταίος πρέπει να τρως την μπάλα. Κίτρινα παράπονα για τη διαιτησία. Ενώ κάτω-κάτω ο Ολυμπιακός φούλια στόπερ, για κεντρικό μπακ από το εξωτερικό κινούνται οι Ερυθρόλευκοι. Παναθηναϊκός τζόγος για Σύφο, ο Αποέλ προσέγγισε τον Κροάτη και ο Πάου δεν λέει όχι. ΠΑΟΚ έτσι ζήτησε μεταγραφές, ο Στέφενς λέει με την ενδεκάδα έστειλε το μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης. Ενώ ο Ατρόμητος στα μεγάλα στοιχήματα στο Περιστέρι θέλουν να αποδείξουν ότι ακόμα δεν έχουν χτυπήσει τα βάνη. Και πάνω-πάνω στην Γκολ, οι παλέμαχοι της ΑΕΚ έκοψαν την πίτα τους και η κουβέντα όλων πήγε στο κυτρινό μαύρο σπίτι, εννοείται, συγκίνηση με φόντο το γήπεδο. Ήταν και ο Μελισανίδης εκεί φυσικά, του βραβεύτηκε, βλέπω εδώ. Πρόεδρε, στο σπίτι μας πρέπει να μπούμε, είπε ο Μπάγκεβιτς στο Μελισανίδη, ο οποίος απάντησε, αφού έχω εσένα δεν φοβάμαι τίποτα. Εγώ πρώτος στο γήπεδο, τόνισε, ενώ σε πρώτο πλάνο και είναι και ο Αραβίδης, η επικείμενη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και πάμε στην Sport Day. Sport Day εδώ πέρα, όπου και αυτή έχει δακρυσμένο τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ριμπερί τους τίτλους, ο Ρονάλντο τη χρυσή μπάλα, αδικία, λέει εδώ πέρα η Sport Day. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ο Ρονάλντο δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, ούτε με ομάδα, ούτε με το γήπεδο. Στο γήπεδο κάνει πράγματα στο γήπεδο, αλλά συλλογικά δεν έχει κάνει πράγματα φέτος, δεν έχει πάρει τίποτα, κανένα τίτλο, ενώ ο Ριμπερί ήταν σίγουρος ότι θα πάρει, με όλα αυτά που έχει πετύχει, ότι θα πάρει κάποιο τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, Κριστιάνο Ρονάλντο με άδεια χέρια, λέει, έφυγε ο τροπεούχος Ριμπερί από τη Ζηρίχη. Ο Ρονάλντο, που δεν πήρε τίποτα με τη Ρεάλ το 2013, επανήλθε στην κορυφή μετά το 2008. Αντί να κλάψει ο Γάλλος, έκλαψε ο Πορτογάλος. Δικαίωση για το Γιουπ Χάινκες. Ο Γιώργος Χελάκης λέει εδώ μέσα στην Sport Day, σωστά, αλλά ο Μέση είναι καλύτερος. Όπου γάμος και χαρά, που πας με αυτό το κουστούμι, λέει, για το Μέση. Ο Ριμπερίς τους τίτλους, ο Ρονάλντο λοιπόν τη χρυσή μπάλα. Και πάμε αριστερά στη Sport Day, στον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός τεχνικός ψάχνεται για τον αντικαταστάτη του Σιώβα. Ο Μίτσελ στο χέρι του ο στόπερ. Την εισήγησή του περιμένει η διοίκηση. Έντονη κινητικότητα από χθες για τη μεταγραφή. Το σκεπτικό του Μίτσελ, πολλά τα ονόματα που ακούγονται. Από Βίλωτιτς και Μποτία μέχρι και Πεϊτσίνοβιτς. Τελειώνει και απόκτηση του Ιμπραήμ, ο οποίος είναι στο Αμπουντάμπι με την εθνική Νορβηγίας και επιστρέφει ο Αβραάμ σε φουλ ρυθμούς. Λοτζέσκι, έχω ακόμα να δείξω πολλά. Συνέντευξη του Αμερικανού άσου στη Sport Day. Τι λέει για τα υπέρ και τα κατά του Ολυμπιακού, αλλά και για το μεγάλο μάτς με την Μπάρτσα. Νομίζω είναι την Πέμπτη. Θα τα πούμε. Ενώ πάνω-πάνω στη Sport Day, Παναθηναϊκός ηγέτη και στην άμυνα. Ο Αποέλ θέλει το Σίντελφελτ και οι πράσινοι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του για να είναι έτοιμοι, ακόμα και αν αποχωρήσει άμεσα ο Κροάτης. Στο στόχαστρο στόπερ του που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και μπορούν να σηκώσουν το τίτλο του Λίντερ. Τις επόμενες μέρες η εξελίξη για τον Όλσεν έρχεται και η απάντηση του Λαγού. Ενώ η ΑΕΚ, το γήπεδο θα γίνει. Παρόν στην κοπή της πίτας των παλεμάχων, ο Δημήτρης Μελισανίδης έστειλε το μήνυμά του για την Αγία Σοφιά και μίλησε για την αναγέννηση της ομάδας. Ανάκογλου, το βαρόμετρο της ΑΕΚ έκανε restart.
Καλονία Άρης 3-1, το χτεσινό παιχνίδι που τελείωσε την 19η αγωνιστική. Ο Μανιάς άνοιξε το σκορ, αλλά ο Ζακουάνι, Μανούσος και Λεωζίνιο απάντησαν και έριξαν τους Θεσσαλονικείς στο Καναβάτσο. Κάτω-κάτω, σε ένα χτύπημα της Sport Day, ΠΑΟΚ έρχεται. Οι Ολλανδοί μιλούν για τη συμφωνία με τους ασπρόμαυρους που στέλνουν τον Μάρτενς ως το τέλος της εβδομάδας της Αλκμαρ, ως το τέλος της εβδομάδας στην Τούμπα. Το πρόσωπο, Άκης Μάντζιος, ο πρωτομάστορας της έκπληξης. UEFA Fair Play, σε άλλο χτύπημα, κατρακυλάει η Ελλάδα. Ναβάρο σήμερα κληρώνει συμμετοχή του στο μάτς του ΣΕΦ. Εργοτέλης, τέλος ο Πετράκης, φέρνει τον Σλοβάκο Extreme Kubik. Αυτά λοιπόν από την Sport Day. Ελπίζουμε να μην παίξει ο Ναβάρο. Ελπίζουμε να μην παίξει για τον Ολυμπιακό, για μας. Λοιπόν, και πάμε στον πρωταθλητή. Λοιπόν, Πάρτο είναι το πρωταθλητής, είναι μια εφημερίδα η οποία δεν έχει αφιερώσει τίποτα και καμία σελίδα βέβαια, πολύ λίγα πράγματα. Έχει αφιερώσει κάτι στη Χρυσή Μπάλα. Όχι, εντελώς όχι. Λέει για τον Αβραάμ, ευκαιρία του Παπαδόπουλου, Αβραάμ Πάρτο, έτοιμος για τον Πειραιά. Στο χέρι του αρχηγού είναι να κόψει τη μεταγραφή ξένου στόπερ την ώρα που ξεκίνησε έρευνα αγοράς για τον Αντισιόβα. Είναι μεγάλη τίτλη. Μια διαφορετική προσέγγιση. 10 ξένοι που έχασαν τον Τζαμπουκά. Τι δεν άρεσε στο Μίτσελ και τι αλλάζει. Πάει για Κρήτη πάνω-πάνω ο Ιμπραήμ. Φήμες για τα Ταρουσάνου και Φιωρεντίνα. Ύμνη FIFA για θρύλο. Όταν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα βίντεο που έφτιαξε εδώ πέρα η FIFA για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει σήμερα λοιπόν ο Αβραάμ, πάρ το πάνω σου, του λένε του Αβραάμ. Μπαίνει σήμερα, παίζει με Λεβαδιακό και βλέπει και Μάντζεστερ. Πήρε φωτιά το ΣΕΦ, εισιτήρια τέλος πριν εμφανιστούν. Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια μέσω του διαδικτύου για τον ντέρμπι της Πέμπτης. Καλά το είπα. Μόνο 500 όσα έμειναν θα βγουν σήμερα στα εκδοτήρια. Αν θέλετε να τρέξετε να πάρετε για το μάτς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελώνα. Οι ξένοι, ένα αφιέρωμα έχει εδώ στον πρωταθλητή, οι ξένοι που έπιασαν λιμάνι, Τσάρλι Γέλβερτον, ο άγνωστος θρύλος της δεκαετίας, νιώθω καλύτερα από ποτέ, ξένος Αντισιόβας, αν ο αρχηγός δεν βρει γρήγορα τη φόρμα του, χρυσή πρόταση ερχόταν από Ρωσία για Σιόβα, στην Ισπανία είναι ο Μίτσελ για το εγγόνι του που έρχεται, ίσως όμως και για να βρει παίκτη για τους Μπέμπιδες, και ο Κριστιαν αναζητά αμυντικό. Όλα αυτά λοιπόν τα χτυπήματα στον πρωταθλητή. Και πάμε στην... Παιδιά, δεν έχω την πράσινη. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω την πράσινη. Πάμε στο Γαύρο. Ψάχνει για κεντρικό αμυντικό Ολυμπιακός. Ο Everton, ο Σάμουελ και τα άλλα παιδιά άρχισαν να προτείνονται και να εξετάζονται περιπτώσεις στόπερ. Ποιοι άλλοι ακούγονται. Ο Μίτσελ περιμένει και τον χρόνο επιστροφής του Σιώβα που λέει ότι σε 2 μήνες θα παίξει. Στο όριο καρτών στο Champions League ο Μανολάς, εμπιστοσύνη σε Αβραάμ πως έχει κατάσταση με Μπονκ Παπάζογλου. Το πρόβλημα με τις θέσεις των ξένων, μάλλον δανεικός, είναι ο... Λέει μάλλον δανεικός ο Αυλονίτης. Κοντά σε Αντελέγε, ο 25χρονος διεθνής Νιγηριανός στόπερ της Ανζή εμφανίζεται να βρίσκεται μια ανάσα από το θρύλο. Εξιτήριο Σιώβας, βγήκε χτες από το Μετροπόλιταν, σε ένα μήνα ξεκινάει θεραπεία. Πρόταση από το θρίλερ, την άλλη εβδομάδα απαντάει ο Νάτχο. Ο μάνατζερ του Ισραηλινού επιβεβαιώνει τις επαφές, διαψεύδει ΠΑΕ όπως και για Λεζάρ. Παππούς ο Μίτσελ, έφυγε ξαφνικά χθες για την Ισπανία για να δει το πρώτο του εγγόνι. Τελειώνει του Ιμπραήμ, έρχεται, υπογράφει και φεύγει δανεικός. Φαινόμενο Σπανούλης, πρώτα διαβάζει την άμυνα και μετά σπαραλιάζει τον αντίπαλο. Νέο sold out, καμίν το ΣΕΦ με την Μπαρτσελώνα. Τζαμάριο Μουν στο Γαύρο, είμαι έτοιμος για ΠΑΟ. Τα έλεγε και στον επόπτη. Την απόκρουση της χρονιάς έκανε ο Ρομπέρτο στην κεφαλιά του Παπαδόπουλου από θέση offside. Αποθέωση στα ποδητήρια, τρέλανε συμπαίκτες και αντιπάλους. Κορυφαίος στην Ευρώπη ο Ισπανός με μόλις 6 γκολ παθητικό. Χολέμπας για το σύν 8. Καλώς ο ΠΑΟ, καλά είμαστε καλύτεροι. Διαιτησία λέει πως το σύν 12 έγινε σύν 8 με τους επόπτες σε Περιστέρη και Τούμπα. Μιλάει για το παιχνίδι βέβαια του Ολυμπιακού. Οργή και για Στυλιάρα. Αυτό είναι από... Έχει μείνει λίγο εδώ πίσω. Ούτε ο Γαύρος έχει τίποτα για τη Χρυσή Μπάλα και πάμε στην ώρα των σπορ.
Δεν έχω το φως, παιδιά, και την πράσινη. Δεν πειράζει, θα τα πούμε από το... αν μπορέσουμε να τα διαβάσουμε από εκεί, από το monitor. Λοιπόν, ώρα το σπόρο. Ο Τίγρης έστειλε χειρό μήνυμα στη χθεσινή λαμπρή βραδιά στην πρωτοχρονιάτικη πίτα των Παλεμάχων. Το θέλετε, το θέλω, θα γίνει. Μεγάλη ΑΕΚ όπως την ξέραμε. Γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Άνοιξε θέμα στην ΑΕΚ και το κλίμα είναι θετικό για να γυρίσει ο Έλληνας μπακ στα σπάτα. Βασική σκέψη το δεξιάκρο της άμυνας. Αλλά γνωστό πως παίζει σε περισσότερες από μία θέση. Ψήνεται λοιπόν η επιστροφή Κοντοέ. Όλα αυτά ήταν για τον Κοντοέ. Ενότητα και αισιοδοξία τώρα στην πίτα χτες των Παλεμάχων. Για το μέλλον βγάζει πλέον η ΑΕΚ. Μελισανίδης, Ντούσκο βράβευσαν τον Παυλή. Δυνατό παρόν στο κάλεσμα ενότητας της ΑΕΚ από τις μεγάλες μορφές της. Συγκίνηση για τον παγκόσμιο Αμερικάνο στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένη όλη η χθεσινή βραδιά. Λοιπόν, αυτά είναι και στην ώρα των σπορ. Πάμε στη Γάτα. Η Γάτα καυτά φαβορεί στα κύπελα. Δύο άσοι και ένα διπλό από τα κύπελα Αγγλίας, Ισπανίας και League Cup Γαλλίας στη βασική πρόταση. Τέσσερα πιθανά under και over με απόδοση 5,57. Εδώ πέρα δείχνει η Γάτα σας προτείνει παιχνίδια για να παίξετε στοίχημα. Σε άλλο χτύπημα της Γάτας, οι σκέψεις για τη νέα χρονιά. Μένει ο Νταμπίζας γρίφος με Αναστασίου. Τι έχει στο μυαλό του για πάω, Αλαφούζος. Πέντε ειδικά στοιχήματα λοιπόν για τρελά κέρδη σε άλλο χτύπημα. Το νέο μήνυμα της ΑΕΚ, η αποστολή δεν τελείωσε για τον Δέλα. Τη ζητάει διοίκηση από τον Κολοσσό μέχρι το τέλος της σεζόν. Σε άλλο τίτλο, ψάχνεται για να φύγει ο Ζόρο από το Ηράκλειο. Το ενδεχόμενο πρόορης αποχώρηση του Ιβοριανού από τον Όφι. Τρέλα από παοκτζίδες. Ξεπούλησε φανέλα του Γκαρσία. Ανήμερα του μάτς με τον Πανετολικό αγόρασαν 150 κομμάτια. Το πείσμα του Γιαννιώτα στην Ελλάδα μόνο για διακοπές. Θέλει πάση θυσία να μείνει και να πιάσει στη Γερμανία. Μπαίνουν και οι Σέρβοι στον κόλπο. Το παρασκήνιο με το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Βίλωτης και Πεϊσίνοβιτς. Ταξίδι αστραπή του Μίτσελ. Κάτι φέρνει από τη Μαδρίτη. Τι παίζει με τον Ποτία της Έλτσε, τον οποίο ξέρει από τη Σεβίλη ο Ισπανός. Αυτά και με την Γάτα και πάμε στο live sport. Ιμπραήμ ο νέος Βιέιρα, ναι, έρχεται ελεύθερος από τη Σίτι ο Σομαλός που είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Νορβηγίας. Ο ρόλος του Σελούκ, ο αδελφός γιάγια του Ρέκη, γιατί στην Αγγλία τον παρομοίαζαν με τον Πατρίκ. Ο Μίτσελ σκέφτεται να δανειστεί ενδέκατο στόπερ, ταξίδι του coach στην Ισπανία. Ενώ στο μεγάλο τίτλο της η live sport έχει τον Πέτριτς, νούμερο 2. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ο Νταμπίζας για τους Κύπριους, για τον Σίφο και Σπριντάρ για να βρει ένα στόπερ κλάσης. Αποκαλυπτικός Μλάντεν, ο Παναθηναϊκός με ήθελε από το καλοκαίρι. Ο Δόνης θέλει τον σύντελφε στον Αποέλ και σπρώχνει τον πάω στην κάλυψη του κενού. Στο 50-50 ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος συνεχίζει τον έλεγχο στα οικονομικά της ΠΑΕ. Δεν έχει καταλήξει αν θα την πάρει και κρατάει κλειστά τα χαρτιά του πότε θα λάβει την τελική απόφαση. Τι ισχύει με το Απίλιον. Πλάνο ενίσχυσης του ΠΑΟ αλλά και εξυγίανσης με κούρεμα οφειλών και μείωση λειτουργικών εξόδων. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ έχει μέσα εδώ η Live Sport. Ενώ σε άλλο χτύπημα για τη διαφορά φορ κλάσης και μουντιαλικό στόπερ παλεύει να κλείσει ο ΠΑΟ για να ανέβει επίπεδο. Πρεσάριο Στέφενς να γίνουν τα μπαμ. Μάρτενς εδώ και τώρα. Χουμπ δεν παίζουμε σωστά. Καλονία Άρης 3-1 τον τελείωσε. Μεγάλη ανατροπή από την ηρωική ομάδα του Ματζουράκη που έστειλε αδιάβαστο τον Άρη. Συνέντευξη Δημούτσου, κύπελο. Ο Ελλήνη δηλώνει στην Live Sport ότι ο Ατρόμητος μπορεί να αποκλείσει τον Ολυμπιακό και να σηκώσει την κούπα. Συνέντευξη Μάντζιου. Ο φορ του Λεβαδιακού μιλάει στην Live Sport για το στόχο του να φύγει ξανά στο εξωτερικό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα λίγο αν μπορέσουμε να διαβάσουμε το φως. Να, δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρό, δεν πειράζει. Θα βρούμε τώρα και τις δύο εφημερίδες που μείναν, το φως και την πράσινη, και θα τη διαβάσουμε. Πάμε λίγο να δούμε τώρα χρυσή μπάλα, Δημήτρη. Και όμως οι άνδρες κλαίνε, είναι εδώ πέρα κάποια από τα πρωτοσέλιδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λοιπόν στην πιο όρημη φάση της ποδοσφαιρικής και μη της ζωής του. Ξέσπασε σε δάκρυα χαράς μόλις έμαθε ότι έγινε ο κάτοχος της χρυσής μπάλας. Πάμε να δούμε το βίντεο, ένα από τα βίντεο.
We'll be right back.
И поэтому вот такая спецбригада выходит на сцену. Мишель Платини, Франсуа Моринье и Пеле. Пеле объявит сейчас имя лучшего. The name is El Barambicino. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Он этого добился. Он это заслужил. Хотя пересудов вокруг вот этой церемонии и самих ее итогов будет очень много, и было очень много. Но то, что он заслужил, это несомненно. Он лучший по итогам 2013 года. Он обошел Месси первый раз за последние 5 лет. Вот это красноречивее любых слов на самом деле. Muito feliz. Obrigado a todos os meus companheiros do Real Madrid. Спасибо всем. Спасибо моим одноклубникам по Реалу. Спасибо всем моей команде. Спасибо всем тем, кто меня верил и продолжает верить. Моей семье. Знаете, одно время мне казалось, что вот эта миссия просто невыполнима. Можно было потерять веру. Но я сейчас очень счастлив. И сейчас, находясь на этой сцене с величайшими футболистами и чиновниками прошлого и настоящего, я хочу сказать спасибо. Сейчас можно вспоминать очень многих людей, кто вложил свой вклад в моего ставленника футболиста. Я и себе вспомню в первую очередь. Но хочу сказать еще спасибо и моему сыну, всей моей семье. Маме, моей девушке. Спасибо. Очень эмоциональный момент. Ну, если бы Лео Месси поднялся вот сейчас 5-й раз, наверное, было бы не так эмоционально и душевно. Λοιπόν, εδώ πέρα Γιώργος Πανουδάκη, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα καταρχήν. Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Βλέπαμε εδώ πέρα λίγο από την Eurovision του ποδοσφαίρου. το Golden Foot. Ναι. Να σου πω κάτι, δεν είναι σαν Eurovision. Γιατί να σου πω γιατί το σκέφτηκα ότι είναι σαν Eurovision. Γιατί ο καθένας δίνει ψήφους σε αυτόν που γουστάρει, σε αυτόν που δεν θα απειλείται, άμα πάρει κάποια. Δηλαδή ο Κριστιάνο, ας πούμε, Ρονάλντο, δεν ψήφισε ποτέ Μέση. Δεν θα ψήφιζε ποτέ Μέση. Ο κάθε προπονητής ψήφιζε πάνω κάτω τους δικούς του τους, και κάποιοι ποδοσφαιριστές που βγήκαν ψήφισαν και κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν πρόκειται να βγαίνανε ποτέ σαν καλύτεροι παίκτες. Ναι, εντάξει. Άμα σκεφτείς κανείς όμως ότι η ψήφοι όλων των προπονητών, γιατί ψηφίζανε οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων, πήγανε περίπου σε 5-6 παίκτες. Γιατί τα ποσοστά, δηλαδή πέρα των τριών που πήραν εκεί το 27, κάτι που πήρε ο πρώτος ο Ρονάλντο, 24, μετά πήρε ο Μέση, ο Ριμπερί, ο Νεϊμάρ, ο Ιμπραήμοβιτς, εκεί μοιραστήκαν οι ψηφοί, οπότε είναι τόσο πολλοί προπονητές, είναι πιο αξιοκρατικό με δεδομένο ότι ψηφίζουν πολλοί. Δεν είναι αξιοκρατικό, διότι
δεν υπάρχει κριτήριο. Δηλαδή... Να σου πω κάτι, δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο πήρε το βραβείο σαν πιο δημοφιλής, δεν το πήρε σαν... ξέρεις, ναι. Λέω από την άποψη ότι δεν, σαν μέσα στο γήπεδο και με τους τίτλους που έχει πάρει, τους είχε, ο Ριμπερί είχε πάρει τα πάντα. Έτσι είναι. Το σωστό, το δίκαιο θα ήταν το πάρει ο Ριμπερί. Από τη στιγμή που ήταν τόσο πολύτιμος για την Bayern που πήρε το Champions League, το πρωτάθλημα και το κύπελλο στη Γερμανία και βοήθησε και αυτό στη Γαλλία να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου, νομίζω ότι το άξιζε. Ενώ ο Ρονάλντο φέτος δεν πήρε τίποτα. Τίποτα όμως. Δεν πήρε τίποτα. Αλλά υπήρχε μια τεράστια πίεση, διότι τα προηγούμενα χρόνια λόγω της παρουσίας του Μέση δεν το έβγαινε συνεχώς δεύτερος. Είχε γίνει και ένα ολόκληρο παιχνίδι της Ρεάλ και του Κριστιάνου Ρονάλντο κατά της FIFA μετά από εκείνες τις περίφημες δηλώσεις που είχε κάνει ο Μπλάτερ σε ένα σχολείο, σε ένα κολέγιο στην Αγγλία που είχε πάει και είχε μιλήσει και τον είχε κοροϊδέψει για την κόμωσή του. Νομίζω ότι ήταν μια προπαγάνδα την οποία την καταλάβαν πολύ αργά οι Γερμανοί και τις Μπάγερ και ο Ριμπερί, γιατί μόλις χθες αντιδράσανε και είπανε ότι θα είναι άδικο αν δεν το πάρει ο Ριμπερί και γενικά υπήρξε μια κινητοποίηση. Και ο Ριμπερί ήταν και σίγουρος ότι αισιόδοξος λέει και ότι θα το πάρει και τα λοιπά. Και τον είδα λιγάκι να σου πω κάτι τώρα που βλέπα το βίντεο, τον είδα πολύ απογοητευμένο το Ριμπερί, γιατί δεν ήρθε ούτε καν δεύτερος, ας πούμε, ήρθε τρίτος. Κοιτάξτε, το καλό της συγκεκριμένης διοργάνωσης είναι ότι και ο δεύτερος και ο τρίτος πάνε εκεί. Έχουμε δει, ας πούμε, σε άλλα βραβεία που δεν πηγαίνουν. Mm. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Ο Ρονάλντο είχε απειλήσει μάλιστα ότι δεν θα πάει στην εκδήλωση. Νομίζω ότι ήταν μια... γενικά όλο το πράγμα κινητοποιήθηκε για να βγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Άλλωστε, ακόμα και το γεγονός ότι υπήρξε μια παράταση στην ψηφοφορία, επειδή ήταν τα παράζ των προκριματικών, και τα οποία φυσικά ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα 5 γκολ, νομίζω 5 γκολ που πέτυχε κόντρα στους Σουηδούς. Νομίζω ότι ουσιαστικά έγινε για αυτό το λόγο. Για να... Ο Ιμπραήμοβιτς δεν ξέρω τι ψήφισε. Δεν ξέρω ποιος ψήφισε. Δεν έχουν βγει. Σαν καλύτερα. Ότι, αν δεν κάνω λάθος, και ο Σάντος και ο Καραγκούνης είπαν ότι ψήφισαν το Κριστιάνο Ρονάλντο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και εγώ κάτι τέτοιο διάβασα. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει ότι είναι και άδικο, γιατί ένας παίκτης που είναι τεράστιων δυνατοτήτων, εντάξει, είναι λίγο εκνευρίς, δεν είναι το καλό παιδί όπως είναι ο Μέση, με αυτά που κάνει εκτός γηπέδου. Ναι, μωρέ, αλλά αυτός ο Μέση, αυτά τα κουστούμια του, βρε Γιώργο, τα λέγαμε και όταν κάναμε εκπομπή. Αυτό το κουστούμι πάλι που βάλω Μέση, ποιος τον δίνει τον άνθρωπο, δηλαδή. Νομίζω ότι πλέον είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος το λέει για να κάνει εντύπωση. Δηλαδή, ο Μέση ήξερε ότι. Το κάνει επίτηδες, λες. Οπότε βάζει αυτό το περίεργο το σαν κόκκινο. Σαν το Φλωρινιώ της Σκάιμιν. Εντάξει, χωρίς να θέλω να θίξω το Φλωρινιώτη, αλλά... Το γράφει το Λίκης Πορντέι σήμερα αυτό ότι έμοιαζε με το Φλωρινιώτη. Εντάξει, ας είναι το μοναδικό περίεργο που κάνει ο Μέση. Μα κεραμιδί, τώρα κεραμιδί, σακάκι και πέρυσι θυμάσαι που είχε βάλει αυτό με τα πουά, το χάλι. Ναι, το εκείνο. Γενικά τα τελευταία 3 χρόνια βάζει περίεργα κουστούμια. Εντάξει, προφανώς δημιουργεί και μια μόδα δική του. Προφανώς θα το συνεχίσει από τη στιγμή που κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Αφού άλλοι ασχολούνται ούτως ή άλλως με το Μέση. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, ο Σάντος ψήφισε Ρονάλντο, Ριμπερί και Μέση. Ρονάλντο, Ριμπερί και Τουρέ ψήφισε ο Καραγκούνης, επειδή το έλεγες πριν. Α, Ρονάλντο, Ριμπερί, ναι, εντάξει. Είδες και ακόμα και αυτοί που είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Επιλέξανε το Ρονάλντο και όχι το Ριμπερί. Είναι. Εντάξει, ο Ριμπερί πιστεύω ότι χάνει πάρα πολύ. Ότι δεν ήταν. Είναι τεράστιο όνομα, αλλά δεν ήταν ο μόνος που βοήθησε την Bayern. Η Bayern είχε πολλούς και καλούς παίχτες. Είχε και το Ρόμπεν. Ναι, ήταν μια ομάδα του Σβάινστάγκερ. Είχε δηλαδή μια ομάδα η οποία έσπαγε ουσιαστικά η δύναμή της σε πολλούς και διαφορετικούς παίχτες. Και δεν ήταν ο ένας που έλαμψε, ας πούμε, και ξεχώρισε. Και εκεί νομίζω λίγο αδικήθηκε ο Ριμπερί. Δεν μπορούσε πάνω να σηκώσει πάνω του, δηλαδή όλη την Bayern, όλη την επιτυχία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είχε και όλο το πακέτο όπως ο Ριμπερί. Γιατί εντάξει, παίζει ρόλο και όλο το υπόλοιπο. Και από τη γυναίκα του μόνο, άμα δεις το Ριμπερί. Ναι. Δηλαδή καμία σχέση τώρα με την Ειρήνα. Ο άλλος κατέβασε την Ειρήνα Σάιγα. Πού να πας, πού πας εσύ με την άλλη. Εν τω μεταξύ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι να μείνουμε και σε αυτό που είχε πει ο Αρσέν Βενγκέρ, ότι δεν έχουμε, δηλαδή είναι κατά αυτών των θεσμών, γιατί το ποδόσφαιρο είναι συλλογικό άθλημα και δεν στηρίζεται μόνο σε ένα παίκτη. Και η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Σωστό είναι αυτό, αλλά εντάξει.
Και αυτό δεν είναι, εντάξει, δεν είναι. Κάθε τι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, εγώ πιστεύω, με την ανάλογη χαλαρότητα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλο τον αθλητισμό. Δεν χρειάζεται ούτε και εκεί ακρότες, δηλαδή και αυτό που λέει ο Βεγγέρα, εντάξει, μια τελετή είναι. Με την διαλογική δεν θα έπρεπε να γίνονται ούτε αγώνες, να μην υπάρχει νικητής, να είναι κάτι το οποίο το παίζουμε χαλαρά. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει. Ωραίο, ωραίο, καλό είναι να βλέπουμε έτσι και ωραία, ωραία παιδιά, ωραίες κοπέλες. Καλό είναι αυτό. Θες να πάμε στα δικά μας. Το πήρε, δεν έγινε και κάτι, ούτε... όχι βέβαια, εννοείται, εννοείται. Ούτε και αυτός κέρδισε περισσότερα λεφτά από αυτά που ήδη κερδίζει, δεν θα του αλλάξει τίποτα, δηλαδή διαφημιστικά πάλι θα παίρνει τα 21 εκατομμύρια που παίρνει, το συμβόλαιο του πάλι θα είναι πολύ μεγάλο, στα 17-18 εκατομμύρια που είναι. Δεν αλλάζουν κάτι, απλά μια ωραία γιορτούλα. Ναι, αυτό είναι ωραία θέμα. Έμοιαζε πάρα πολύ, εγώ θα έλεγα, με, με τα Όσκαρ, τις χρυσές σφαίρες και όλα αυτά. Ναι, αυτό δεν σου είπα, Eurovision πριν. Πήγαμε εκεί, ο Χάικερς δικαίως κορυφαίος προπονητής. Ναι, σωστό. Αυτό ήταν, μπράβο, μια πολύ καλή... Και νομίζω ότι αν δεν, αν δεν τα είχε πάρει όλα, θα το είχε πάρει το βραβείο Ferguson, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση. Να σου πω κάτι, εγώ σκέφτηκα ότι μήπως το δώσουν στο Ferguson, ο οποίος εντάξει, αποχώρησε και αυτά. Μετά θα παραστατούσε όλο το Μόναχο και όλη η Γερμανία, άμα χαρένε και αυτό το βραβείο. Σωστό και αυτό. Θα ήταν πολύ περίεργο. Λοιπόν, για θες να πάμε τώρα στα δικά μας λίγο. Ναι, ναι. Για πες μου λίγο. Για περίεργα μόνο, να συμπληρώσω αυτά όλα, είναι το γκολ του Ιμπραϊμοβίτς, το οποίο βγήκε καλύτερο. Ναι, μπράβο, αυτό θα το δείξουμε μετά. Ναι, και λογικό. Ωραία, αλλά είναι το παράδοξο της υπόθεσης ότι το γκολ του Ιμπραϊμοβίτς είναι το 2012, απλά επειδή είχε μπει τον τελευταίο μήνα. 13 Νοεμβρίου ήταν, ναι. Ναι, δεν το είχα συμπεριλάβει στα γκολ του 12 και έτσι πήγε την επόμενη χρονιά, απλά είναι από τα παράδοξα. Για πες για τα εσωτερικά. Για πες εσύ για τον Παναθηναϊκό, έτσι λίγα 2-3 πράγματα, τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Παναθηναϊκός, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του, ψάχνεται προς διάφορες κατευθύνσεις, ψάχνεται δηλαδή αν πουλήσει τον, αν πουλήσει, ουσιαστικά αν σπάσει το συμβόλαιο του Σίντερφετ, όχι να τον πουλήσει γιατί δεν είναι δικός του, είναι δανεικός από τη Δυναμό Μόσχας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον Αποέλ που είναι ο Δόνης, ο οποίος τον είχε πάρει και στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, εγώ έχω την αίσθηση ότι αν καταφέρει και απαλλαγεί από το Σίντερφετ θα πανηγυρίζει, διότι θα γλιτώσει κάνα 200.000 και θα μπορέσει να πάρει έναν άλλο κεντρικό αμυντικό, έτσι αλλιώς δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τον Κροάτη. Άρα εκεί πρέπει να αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο. Σε ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, εκεί παίζεται ένα, εγώ θα έλεγα, χοντρό παιχνίδι, σε ό,τι αφορά την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου και έχει να κάνει, έχω την αίσθηση, όλο αυτό με την παραμονή όχι του Τάσου Λαγού. Δεν ξέρω αν υφίσταται ή όχι, τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό λένε ότι υφίσταται το ενδιαφέρον για τον Δανό, τον Όλσεν από την Ίντερ. Ναι, το διαβάζουμε και σήμερα αυτός, στις εφημερίδες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι, ας το έχουμε αυτό στην άκρη του μυαλού μας, ότι μπορεί να είναι και ένας τρόπος πίεσης προς τον Τάσο Λαγό ώστε να υπογράψει. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Λαγός έχει στα χέρια του πρόταση πολύ καλύτερη από αυτή που του δίνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν του δίνει παραπάνω από 150.000 ευρώ το χρόνο. Ο Λαγός, ο οποίος προφανώς έχει κάτι καλύτερο. Κάποιοι λένε ότι είναι από το εξωτερικό. Εγώ δεν θα απέκλαιρα, είναι και από το εσωτερικό. Και το εσωτερικό μπορεί να είναι η ΑΕΚ. Και έχει ακουστεί αυτό. Ακόμα και ως επιλογή να πάει στη Β' Εθνική. Έτσι αλλιώς μικρός είναι, δηλαδή δεν θα χάσει και πάρα πολλά αν πάει μια χρονιά στη Β' Εθνική, αλλά να είναι στην ΑΕΚ. Και νομίζω θέλουν να είναι στην ΑΕΚ. Αλλά λένε ότι μπορεί να έχει και από το εξωτερικό. Γενικά εγώ νομίζω ότι το εξωτερικό μπορεί στο παρελθόν να έδινε ευκαιρίες. Τώρα βλέπουμε αρκετά παιδιά που πάνε μικρή σε ηλικία, δεν τα καταφέρνουν και ξαναγυρίζουν με κομμένα τα φτερά πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε θα το δούμε και αυτό. Οπότε παίζει, είναι δύο ανοιχτά μέτωπα. Είπαμε το στόπερ και το αμυντικού μέσου. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι θα κινηθεί να πάρει Παναθηναϊκός αγωνιστικά. Οι πράσινοι είναι λογικό τώρα να προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα τους. Πάνε σε ένα παιχνίδι που πέρσι ήταν εφιαλτικό, καθώς θα παίξουν με τη Βέρεια. Πέρσι είχαν ιτηθεί με 3-0. Ήταν το παιχνίδι που είχε ουσιαστικά δημιουργήσει και πάρα πολλές παρενέργειες και ήταν και η αρχή του τέλους για κάποια παιδιά, το Βίντρα, το Χρυστοδουλόπουλο, μετά από αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νομίζω ότι θα συνεχίσει να τον βλέπουμε όπως τον έχουμε δει μέχρι τώρα, ή του ύψους ή του βάθους. Και νομίζω ότι είναι μια σταθέστατη ομάδα, η οποία έχει πάρα πολλά αμυντικά προβλήματα, έχει πιο καλύτερα στοιχεία επιθετικά.
Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό πρώτα και κύρια είναι να καταφέρει να πάρει άδεια διαδότηση. Αν καταφέρει, τι πρόσωπο θα παρουσιάσει στα play-off. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, δηλαδή. Ωραία, περιμένουμε και, και τον Δημήτρη, τον Γιαννακόπουλο. Γιατί περιμένουμε εμείς ακόμα. Εμείς εκεί... ελπίζουμε. Εσύ δεν ξέρω αν το έχει ξεχάσει. Εγώ δεν το έχω ξεχάσει. Περιμένουμε. Όχι, δεν το έχω ξεχάσει. Δεν υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη. Δηλαδή ναι, υπάρχουν δύο πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. Η πρώτη έλεγε ότι είναι έτοιμος να τα βάλει τα λεφτά και απλά περιμένει τους Κινέζους να το απαντήσουν. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός ό,τι αφορά το μέτωπο των Κινέζων. Και το, η δεύτερη πληροφορία έχει να κάνει με σημερινό ρεπορτάζ. Χθες ήταν από τον Goal, σήμερα είναι από τη Live Sport, η οποία λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες. Νομίζω ότι είναι μια κίνδυνη πρόβλεψη. Δηλαδή, το να πεις ότι είναι 50-50, εντάξει, είναι σαν να μιλήσω ότι δεν λες τίποτα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι τουλάχιστον έτσι όπως γράφει στο ρεπορτάζ ότι θα μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με σκοπό να μειώσει το budget και άλλο και τα λειτουργικά έξοδα για να μπορέσει να έχει ένα συμμαζεμένο μαγαζί αλλά ο Παναθηναϊκός να μην είναι πρωταγωνιστής, δεν συνάδει με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Εντάξει, ναι, αυτό είναι σωστό που λες, αλλά... Αυτό το κάνει στο μπάσκετ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν θα είχε εκδηλώσει καθόλου ενδιαφέρον άμα δεν τα, δηλαδή, τα ξέρει, δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω. Ξέρει. Ναι, τα ξέρει, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι οι αστάθμοι του παράγοντες. Δηλαδή, ένας αστάθμος του παράγοντες μπορεί να είναι οι Κινέζοι. Αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν, ή αν ενδιαφέρονται ή αν δεν ενδιαφέρονται. Σωστό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε, Γιώργο, αυτά γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Πανουδάκης, θα τον ξαναέχουμε μαζί μας. Μας έδωσε έτσι ένα πλήρες ρεπορτάζ. Σαν να ήταν εκεί στα Όσκαρ της μπάλας, στη χρυσή μπάλα. Εμείς θα τελειώσουμε τώρα. Σας αφήνουμε στα. Έχει δελτίο ειδήσεων. Έχει δελτίο ειδήσεων. Εδώ στη ζούγκλα μείνετε. Με τις δύο κυρίες μας έτσι που επιστρέφουν, Θεοφάνους και Καρέρ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι να μάθετε και πράγματα κι άλλα εκτός από τα αθλητικά. Είπαμε γιατί το ποδόσφαιρο είναι το δεύτερο σημαντικό πράγμα που πρέπει να ξέρουμε και έτσι να έχουμε στη ζωή μας. Πάμε να δούμε τώρα τον γκολ φεύγοντας, να σας αφήσω, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Πάμε να δούμε τον γκολ του Ιμπραϊμοβιτς, το ανάποδο ψαλιδάκι αυτό που ήταν ένα εκπληκτικό γκολ, που βέβαια ήταν μέσα στο γκολ του 12, γιατί έγινε 13 Νοεμβρίου του 2012, δεν το είχαν συμπεριλάβει όμως πέρσι. Το συμπεριλάβαν φέτος, του δώσανε και το βραβείο. Πάμε να το δούμε, σας αφήνουμε, καλή μέρα να έχετε. It's been a very good game, very worthwhile exercise for both teams. Got big games coming up in qualifiers, of course, as we reconvene the internationals in the springtime. Well, there's a long ball through and... Oh, my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch. Incredible, incredible Zlatan Ibrahimovic. World class. Joe Hart has come off his line, headed the ball into the path of Ibrahimovic, who has just lobbed the ball from long distance, beautifully, like a trick shot, into the back of the net. And it's Sweden 4, England 2. Oh my days, Zlatan Ibrahimovic. I want to go and give you a man hug. That is the beautiful game, played in a beautiful way. Oh my days, what a finish, I've just seen it again. Joe Hart tries to clear his lines on the edge of the box. It's up in the air.